Σας έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Κούρη. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, ένα έργο που περιμένουμε πώς και πώς με μεγάλη αδημονία και θα έλεγα ένα έργο το οποίο συνοδεύει ένα κύμα μεγάλων, πολύ σημαντικών, διθυραμβικών θα έλεγα, κριτικών. Θα ήθελα έτσι να μου δώσετε τις παραμέτρους, να μου περιγράψετε αν θέλετε, να μου σκεγγραφίσετε αυτό το ξεχωριστό έργο. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια παράσταση, μια δουλειά του κύριου Φασουλή. Είναι ουσιαστικά ένα πανηγύρι, ένα θεατρικό πανηγύρι. Περιέχει μέσα όλα τα υλικά του θεάτρου, δηλαδή από επιθεώρηση, από τραγωδίες, κωμωδίες, πολύ γνωστές μας, δηλαδή Αγαμέμνονα του Εσχύλου, Ιδίποδα του Σοφοκλή, Μίδια, Βάκχες του Ευρυπίδη, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη, όλα αυτά σε μικρά κομμάτια, σαν θεατρικοί αγώνες. Μια σπονδυλωτή παράσταση, δηλαδή. Μια σπονδυλωτή παράσταση. Το ένα εναλλάσσεται με το άλλο, σαν αγώνες, είναι σαν οι ηθοποιοί, σαν ένα μπουλούκι θεατρικό, το οποίο φτάνει στο θέατρο και αρχίζει, ας πούμε, υπάρχει ένας θίασος από τη Ρώμη, υπάρχει ένας θίασος από την Αθήνα, υπάρχει ένας θίασος από τη Σικελία και αυτοί οι θίασοι προσπαθούν να δείξουν ότι μπορούν να παίξουν καλύτερα τους άλλους, ας πούμε. Ένα θεατρικό παιχνίδι ουσιαστικά, με όλα τα υλικά του θεάτρου, δηλαδή ακόμα και ξυλοπόδαρους, ακροβατικά. Είναι ένα πάντρεμα όλων αυτών των στοιχείων του θεάτρου και με πάρα πολύ χιούμορ και πάρα πολύ γέλιο. Πόσο δόκιμες είναι οι παρεμβάσεις κατά τη γνώμη σας, γιατί ακούστηκαν διάφορα για αυτό το γεγονός. Για ποιο ακριβώς? Για τις σκηνοθετικές παρεμβάσεις, λέω. Κοιτάξτε, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Είναι 30 οι ηθοποιοί. Ανάμεσά τους η Νενέη Μεντή, η Σοφία Φιλιππίδου, η Ελένη Κοκκίδου, η Ευαγγελία Μουμούρη, η Τάνια Τρίπη και πάρα πολλοί άλλοι, δεν μπορώ να τους θυμηθώ όλους, ο Μάκης Παπαδημητρίου. Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα να μπορέσεις να ενώσεις όλα αυτά τα κομμάτια. Οι κριτικές πάντα είναι, ξέρετε, πολύ σχετικές. Εγώ νομίζω και είμαι σίγουρος ότι το κοινό θα το δει. Πιστεύω ότι το κοινό πρέπει να έχει τη δική του γνώμη για τα πράγματα και είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι θα αρέσει στους πατρινούς και οι πατρινοί είναι ένας κόσμος ανθρώπων που του αρέσει το θέατρο και ξέρει να βλέπει. Και από την άλλη, όταν έχουμε και τη σφραγίδα ποιότητας του Εθνικού Θεάτρου, αλλά και βέβαια την καλλιτεχνική αυτή τη σφραγίδα του Σταμάτη Φασουλή, νομίζω ότι αποτελούν χέγγια πραγματικά για να απολαύσουμε μια πολύ σημαντική παράσταση, ανεξάρτητα από την οπτική γωνία που καθένας την αντιλαμβάνεται και την εκλαμβάνει. Κοιτάξτε, είναι μια παράσταση που δεν είναι μια κλασική κωμωδία Αριστοφάνη όπως την έχουμε συνηθίσει. Έχει όμως στοιχεία από όλη τη θεατρική δεξαμενή. Και αυτό είναι πολύ πολύτιμο και ο κύριος Φασουλής ξέρει πολύ καλά να το κάνει. Αυτό είναι αναμφίβολο. Ήθελα να ρωτήσω για εσάς τους ηθοποιούς, πόσο δύσκολη, πόσο επίπονη και πόσο ψυχοφθόρος είναι αυτή η διαδικασία της θεατρικής σκηταλοδρομίας, εναλλαγής ρόλων και χαρακτήρων. Κοιτάξτε, είναι η δουλειά μας. Και είναι επίπονο, αλλά ωραία. Είναι ευχάριστο, γιατί είναι πολύ ωραίο να αλλάζεις, να δοκιμάζεσαι σε διαφορετικά πράγματα κάθε φορά. Και θέλει κόπο, ξέρετε, το θέατρο θέλει κόπο. Θέλει κόπο και νομίζω ότι μόνο με κόπο μπορεί να πετύχει κανείς κάτι που να αφορά το κοινό. Και πιστεύω επίσης ότι το κοινό είναι πάντα μαζί μας όταν εμείς κάνουμε το καλύτερό μας. Αυτό πιστεύω εγώ από τη μεριά των νέων ηθοποιών. Αυτό αισθάνομαι ότι πρέπει να κάνω, γιατί αλλιώς, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης του θέατρου. Αν το θέατρο δηλαδή δεν είναι ένα βήμα μπροστά, αν το θέατρο δεν ανεβάζει λίγο πιο ψηλά την ποιότητα της ζωής μας, αν δεν φτιάχνει κάτι όμορφο, και για να φτιάξεις κάτι όμορφο πρέπει να δουλέψεις, δεν έχεις λόγο ύπαρξης. Αυτό πιστεύω. Και ουσιαστικά αν δεν προτείνει κιόλας, έτσι, γιατί και ο ρόλος του είναι ένας καλλιτεχνικού βατήρα, ένας εφαλτήριου. Βεβαίως, για να φέρει νέες προτάσεις. Ακριβώς, και έχει και τον κίνδυνο αυτό κάποιοι να μην το καταλάβουν ή να μην τους αρέσει. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει ο κόπος από πίσω. Και από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του, αλλά να μην αισθάνεται ότι τον κοροϊδεύει κάποιος ή του μασάει κάτι που ξέρει να κάνει. Γιατί αυτό, μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, δεν μπορείς. Και δεν μπορείς ούτε ο ίδιος. Δηλαδή, εγώ ως ηθοποιός έχω πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και πάρα πολλοί συνάδελφοί μου, είμαι σίγουρος, από το καινούριο. Το οποίο πρέπει να ψάξεις για να το βρεις. Σε όλα τα επαγγέλματα δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Τα πράγματα αλλάζουν, η ζωή τρέχει, οι ανάγκες μας αλλάζουν, τα χρόνια περνούν, οι ηλικίες, τα θέλω μας, θέλω να πω, όλα τα πράγματα είναι εδώ μπροστά και κάθε μέρα είναι ένας αγώνας για να βρεις ένα καινούργιο ενδιαφέρον.
Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Είστε από τους ηθοποιούς, κύριε Κουρή, για να φύγουμε για λίγο από τα πλαίσια της παραστάσεως, που είσαστε ιδιαίτερα επιλεκτικοί και διακριτικοί στον τομέα της τηλεόρασης. Πολύ επιλεκτικές δουλειές, μετρημένες στα δάχτυλα των δύο χεριών. Και θέλω να μου πείτε πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό, με την δημοτικότητα που έχετε αποκτήσει και τη δημοφιλία που έχετε εισπράξει, να κλείνει τα αυτιά του στις κουφαντικές σιρήνες της δημοσιότητας αλλά και των πολύ δελεαστικών προτάσεων. Κοιτάξτε, ο μόνος τρόπος για να αποφύγεις τις ειρήνες είναι να δουλεύεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή, μόνο αυτό σε σώζει από την κακή μεριά του εαυτού σου. Γιατί όλοι μας είμαστε άνθρωποι. Όλοι μας, όταν μας έρχεται, ας πούμε, μια αποδοχή, είναι δύσκολο να τη χειριστείς και είναι δύσκολο να μην χάσεις και τον δρόμο σου. Και δεν το λέω επειδή δεν τον έχω χάσει. Απλά είμαι μέσα στον αγώνα του να βρω και εγώ πώς θα είμαι χρήσιμος και δημιουργικός μέσα σε αυτό που έχω επιλέξει να κάνω, δηλαδή να μην χαθώ. Δεν είναι καθόλου εύκολο και ειδικά σε μια εποχή που η κρίση, οι ανάγκες, ξέρεις, οι προτεραιότητες που νομίζουμε ότι πρέπει να έχουμε είναι άλλες, ας πούμε οικονομικές π.χ. Εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι πρέπει κανείς να έχει το οικονομικό θέμα πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι πρέπει να έχει άλλα. Είμαι λίγο ρομαντικός δηλαδή σε σχέση με αυτό. Αλλά δεν το λέω από ρομαντισμό, το λέω από ανάγκη. Είναι νομίζω θέση ζωής, θέση φιλοσοφία ζωής. Ναι, είναι κάνω αναγκαίο. Λάθος. Αυτό εκλαμβάνω εγώ. Ήθελα να ρωτήσω όμως, βάσει φυσιογνωμίας, βάσει σωματοδομής σας, βάσει της εικόνας σας, της εμφάνισής σας, φαντάζομαι ότι κάποιοι μύστες του χώρου ενδεχομένως, άνθρωποι του χώρου, θα ήθελαν ή θα επιχείρησαν, δεν ξέρω, να σας κατευθύνουν σε έναν χαρακτήρα συγκεκριμένο. Θέλω να πείτε αν επιχειρήθηκε, αν έγινε αυτό και τι κυματοθράψτε εσείς βάζετε μπροστά για να αναστείλετε αυτά τα κύματα. Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας, μου αρέσει πολύ. Κοιτάξτε, φυσικά και έγινε και γίνεται συνεχώς αυτό. Ο μόνος κυματοθράφστης σε αυτό είναι η προσωπικότητά σου. Το πώς, τι υποχωρήσεις βασικά είσαι διατεθειμένος να κάνεις. Εγώ δεν είμαι πολύ διατεθειμένος να κάνω υποχωρήσεις, δεν έκανα ποτέ. Και επίσης είμαι πάρα πολύ δυναμωμένος από την ίδια την τέχνη μου. Δεν είμαι δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε ένα μπάμα μέσα από την τηλεόραση. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω, ξέρετε, εξώφυλλα. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ. Αν και φαντάζομαι, συγγνώμη σας διακόπτω, θα σας έχουν προταθεί πολλές φορές. Και έχω αρνηθεί πολλά και έχω κάνει και 2-3. Mm-hmm. Πολύ επιλεκτικά ή όταν δεν μπορούσα να αρνηθώ για λόγους ευνόητους που έχουν σχέση με την προώθηση της δουλειάς. Αλλά με όρους δικούς μου και με όρους δικής μου αισθητικής. Άρα λοιπόν αποδεικνύεται εδώ εν της πράγμαση ότι δεν είναι αυτό που λένε σωστό, δεν είναι θέσφατο αυτό το θεώρημα που λένε ότι είναι αναγκαίο κακό να υποχωρείς, να είσαι υποχωρητικός γενικότερα στους ανθρώπους που επιτάσσουν αυτούς τους κανόνες στο πλαίσιο της λεγόμενης showbiz. Κοιτάξτε, εξαρτάται τι θέλεις να κάνεις. Αν θέλεις να είσαι εξώφυλλο για 2 μήνες, αυτό πρέπει να κάνεις. Αν θέλεις να κάνεις κάτι στο θέατρο, είναι μια άλλη δουλειά. Να κάνεις κάτι και να αφήσεις ένα σημάδι, ένα λιθαράκι. Και να υπερασπίσεις και την υστεροφημία σου, φαντάζομαι. Ακριβώς. Και δεν υποτιμώ καθόλου. Απλά διαχωρίζω απόλυτα και πια με την εμπειρία που έχω, διαχωρίζω απόλυτα το θέατρο από τον κινηματογράφο και από την τηλεόραση. Είναι 3 διαφορετικοί χώροι. Με άλλους όρους, άλλους κανόνες και με ο καθένας με τη δυσκολία του. Αλλά το θέατρο, επειδή εγώ από εκεί είμαι και αυτή είναι η δεξαμενή από την οποία αντλώ όλη μου την ύπαρξη, την επαγγελματική εννοώ, από εκεί, εκεί επιστρέφω, από εκεί παίρνω δύναμη και εκεί αναφέρομαι. Όλα τα άλλα είναι μετά από αυτό, αναγκαστικά, γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε σχολές τηλεόρασης ή κινηματογράφου. Δεν έχουμε καν βιομηχανία, δεν έχουμε τίποτα. Όλα γίνονται με τα χέρια μας. Πώς να σου πω, μαθαίνουμε τη δουλειά επί τόπου, στην πράξη. Δηλαδή πάνω στη δουλειά μαθαίνουμε τη δουλειά. Και στο θέατρο θα μου πεις, αλλά τουλάχιστον στο θέατρο σπουδάζει κανείς. Έχουμε ακόμα κάποιους ανθρώπους που μεταφέρουν από τους παλιούς σπουδαίους ανθρώπους αυτή την τέχνη που είναι πραγματικά σπουδαία. Ποια και είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη και ούτε γίνεται σήμερα. Θέλω να πω, θέλει κόπο και χρόνο το θέατρο. Το θέατρο θέλει χρόνο, δεν γίνεται πατιούτ. Νομίζω θα με επιτρέψετε να πω ότι στέλνετε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα στα νέα παιδιά, ανεξαρτήτως αν ακολουθήσουν την θεατρική οδό ή άλλες οδούς, ότι για να πετύχουμε στη ζωή δεν χρειάζεται πάντα να ακολουθούμε τον εύκολο δρόμο,
να δει σύντομα και εύκολα να κάνουμε κάτι, αλλά χρειάζεται υπομονή, επιμονή και θα έλεγα και πολύ θάρρος να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής. Αυτός είναι ο καλύτερος δρόμος, η καλύτερη ατραπός, έστω και στενή, για να ανέλθουμε στα υψηλά κλιμάκια. Όχι απαραίτητα της ιεραρχίας, ενώ στα υψηλά κλιμάκια της ζωής. Να γίνουμε καλύτεροι. Της προσωπικής μας διαδρομής και αξιοπρέπειας και προχωρήματος. Γιατί ξέρετε, η ζωή δεν τελειώνει σήμερα. Η ζωή του κάθε νέου ανθρώπου έχει ένα βάθος χρόνου, έναν ορίζοντα και γι' αυτό οφείλει κανείς να καλλιεργείται μέσα σε ένα βάθος χρόνου. Απλά είναι, ξέρετε, η παρεξήγηση των μέσων και αυτό που είπατε, showbiz και όλο αυτό και η τηλεόραση έχει παίξει ένα τρομερό ρόλο στο να αναλώνουμε τους ανθρώπους. Είναι πολύ φοβιστικό πράγμα αυτό και πρέπει κανείς να το προσέξει και αυτό ξεκινάει νομίζω από την οικογένεια, δηλαδή και από τους φίλους μας. Δηλαδή αισθάνομαι ότι πρέπει και η τηλεόραση και όλοι μας να βοηθήσουμε στο μυαλό τους ανθρώπους. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να έχει νόημα δηλαδή μόνο η εικόνα των πραγμάτων και, και η επιφάνεια. Δεν μπορεί. Νομίζω γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτή την κρίση. Εγώ αυτό πιστεύω. Νομίζω ότι η κρίση έχει να κάνει με αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που επισημάνατε, ότι τελικά το ανάγχωμα, ο θύλακας μιας υγιούς κοινωνίας είναι τελικά η οικογένεια, έτσι, ο πατήρας. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε Κουρή, διότι πραγματικά εγώ δεν έχω ξαναμιλήσει μαζί σας. Εκπλήσωμαι, γιατί αν μέχρι τώρα σας είχαμε ξεχωρίσει, σας είχαμε αγαπήσει μέσα από την θεατρική σας παρουσία και την ερμηνευτική σας δυνότητα, επιτρέψατε μου να πω ότι πραγματικά σας λατρεύουμε τώρα για το γεγονός ότι βλέπω έναν πολύ συνειδητοποιημένο άνθρωπο, φιλοσοφημένο άνθρωπο απέναντί μου και αυτό πραγματικά προάγει όχι μόνο εσάς, προάγει γενικότερα το χώρο σας. Ήθελα να παρακαλώ, εκείνα είναι αλήθεια, είναι παθμολογούμενο. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε Κουρή. Ζούμε σε μια εποχή του εφήμερου, του γρήγορου, του αναλώσιμου. Αν σας ρωτούσα, κλείνοντας τα μάτια μετά από χρόνια, τι θα θέλατε να αφήνατε πίσω σας, να έχετε αφήσει πίσω σας, τι θα ήθελε να δει πίσω του κοιτώντας ο Νίκος Κουρής μετά από 20 χρόνια, ας πούμε. Θα ήθελα καταρχήν να μην τρέπομαι για ό,τι έκανα και να μην τρέπεται και το παιδί μου για ό,τι έκανα. Θα ήθελα να είναι περήφανος για την ποιότητα της προσπάθειάς μου, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, γιατί ξέρετε, εγώ δεν πιστεύω στο αποτέλεσμα. Δηλαδή πιστεύω ότι στο αποτέλεσμα αποτυπώνεται η προσπάθεια. Και εγώ είμαι εδώ για να προσπαθώ. Και μόνο που προσπαθώ, φτάνει. Αυτό πιστεύω. Πιστεύω δηλαδή ότι αν κανείς... Και είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους να προσπαθούν. Αυτό λέω. Και αυτό κάνει τη ζωή μας πιο όμορφη. Δηλαδή, βλέπεις ανθρώπους παρετημένους, βλέπεις ανθρώπους που να τολμούν να λένε στα 20 τους χρόνια ότι βαριούνται. Εγώ δεν τολμάω να το πω, ούτε να το σκεφτώ. Δεν τολμάω να αφαιθώ στο να βαρεθώ, γιατί πιστεύω ότι είναι μια ύβρις απέναντι στη ζωή που είναι εδώ. Και η ζωή είναι το μόνο που έχουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Οπότε πρέπει να την εξαντλήσουμε. Αυτό πιστεύω. Θέλω λοιπόν μετά από χρόνια τουλάχιστον να μην έχω παρατήσει αυτή την προσπάθεια. Αυτό. Και για να επιστρέψουμε και για να κλείσουμε με την πολύ αναμενόμενη αυτή παράσταση που πραγματικά έχει προκαλέσει μεγάλη αδημονία στον κόσμο να τη δει. Ξέρετε, πολλές φορές και οι αφιστάμενες εκτιμήσεις, πολλές φορές είναι αυτές που κινητοποιούν τον κόσμο να δει κάτι και να σχηματίσει τη δικιά του άποψη. Όμως εδώ νομίζω ότι έχοντας τη σφραγίδα ποιότητας από τη μία του Εθνικού Θεάτρου, αλλά και βέβαια τη μεγάλη εγγύηση που λέγεται Φασουλής, αλλά και βέβαια υπογραφές οι δικές σας όλων των συντελεστών, νομίζω ότι αποτελεί, έχει έγκυο για μια πολύ σπουδαία παράσταση. Μια μεγάλη καλλιτεχνική στιγμή από το Εθνικό Θέατρο για τους θεατρόφιλους, για το φιλότεχνο κοινό της Πάτρας, αλλά και των όμορων περιοχών. Μια μεγάλη παράσταση λοιπόν, και αν θέλατε έτσι να σταθούμε σε δύο-τρεις σημαντικούς συντελεστές, αν και όλοι βέβαια από τη μεριά τους είναι σημαντικοί. Είπα και πριν ότι παίζουν η Νέα Μεντή, η Σοφία Φιλιππίδου, η Ελένη Κοκκίδου, η Ευαγγελία Μουμούρη, η Τάνια Τρίπη, ο Λάρτης Μαλκότσης, ο Μάκης Παπαδημητρίου, ο Θανάσης Αλευράς. Είναι όλοι εξαιρετικοί ηθοποιοί, τους ξέρει ο κόσμος έτσι κι αλλιώς. Και είναι και πολλά νέα παιδιά, εξαιρετικά ταλαντούχα. Είμαστε 30 ηθοποιοί, είναι και ηθοποιοί ακροβάτες. Έχει η παράσταση πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Τι να πω, είναι μια παράσταση, πρόταση ουσιαστικά. Και περιμένουμε όλους σας να περάσουμε μαζί αυτό το βράδυ, αύριο. Αύριο λοιπόν, να επικεντρωθούμε λοιπόν αύριο και να επενθυμίσουμε αύριο, Πέμπτη στις 9.30 στο αρχαίο οδείο της πόλης μας. Η μεγάλη αυτή παράσταση, η μεγάλη παραγωγή, μία από τις τρεις καλοκαιρινές παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου.
και οι τρεις παρουσιάζονται από το 30ο Φεστιβάλ Πάτρας, το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι έχει επέτειο φέτος. Λοιπόν, η μεγάλη παράσταση αυτή, με υπογραφή βέβαια Σταμάτη Φασουλή, αύριο Πέμπτη. Κύριε Κουρή, επιτρέψτε μου να πω ότι πραγματικά ήταν μια συνέντευξη που ξέφυγε από τα τετριμένα, από τα αιωθώτα, και έχω την αίσθηση πραγματικά, μην το εκλάβετε ως φιλοφρόνηση, ότι αυτά που είπατε και το πελληνικέ σα, το εύρο σα, νομίζω ότι ξεχυλίζει από τι μικρέ διαστάσει μια τηλεοπτική οθόνη. Να είστε καλά. Καλή καλλιτεχνική συνέχεια, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Yes. Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Super B. Σύντομη ενημέρωση στι 7 και στι 8. Αναλυτικά όλε οι ειδήσει και τα ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού μα στι 9 παρα 10. Τότε, από όλους εμάς και όλους εσάς, ευχές για καλό απόγευμα.